Γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και βρίσκεστε στο κανάλι του Culture Magazine, το Cult Mags Video. 24 Ιουλίου σήμερα και εορτάζει η Αγία Χριστίνα, η οποία υπήρξε μάρτυρας της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Καταγόταν από πλούσια παγανιστική οικογένεια από την Τύρο και ήταν κόρη του διοικητή της πόλης, στρατηγού Ουρβανού. Η Χριστίνα ήταν εξαιρετικά όμορφη και πολλοί ήθελαν να την παντρευτούν. Ο πατέρας της όμως οραματίστηκε ότι η κόρη του έπρεπε να γίνει ειδωλολάτρησα ιέρια. Για το σκοπό αυτό την πήγε σε μια ιδιαίτερη κατοικία όπου είχε δημιουργήσει πολλά είδωλα χρυσού και ασήμι και διέταξε την κόρη του να καίει θυμίαμα μπροστά τους. Δύο υπηρέτες παρακολουθούσαν την Χριστίνα. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς, ένας άγγελος επισκέφτηκε τη Χριστίνα, ο οποίος την έδωσε στην αληθινή πίστη. Ο άγγελος την αποκάλεσε νύφη του Χριστού και της είπε για το μελλοντικό της μαρτύριο. Η Χριστίνα κατέστρεψε όλα τα είδωλα στο δωμάτιό της και τα έριξε έξω από το παράθυρο. Όταν ο πατέρας της την επισκέφτηκε, την ρώτησε από πού είχαν εξαφανιστεί όλα τα είδωλα. Η Χριστίνα, σιωπηλή, δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που της ρώτησε. Κατόπιν, αφού κάλεσε τους υπηρέτες, ο Ουρβανός έμαθε την αλήθεια από αυτούς. Ο πατέρας της θύμωσε, ενώ η μητέρα της την παρακάλεσε να αλλάξει γνώμη χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ουρβανός μετά από σκληρά βασανιστήρια την έριξε στη θάλασσα, αλλά η Αγία Χριστίνα σώθηκε εκ θαύματος, ενώ ο πατέρας της πέθανε την ίδια νύχτα. Τον διαδέχτηκε ο Δίον που διέταξε να τη βασανίσουν. Η Αγία Χριστίνα επέζεσε των μαρτυρίων και 3.000 άνθρωποι βλέποντας το θαύμα έγιναν χριστιανοί. Τελικά αποκεφαλίζεται αφού της έκοψαν τη γλώσσα και το στήθος. Η Χριστίνα είχε ασπαστεί το χριστιανισμό, μοίρασε όλη της την περιουσία στους φτωχούς, συγκρούστηκε όπως προείπαμε τον πατέρα της, φυλακίστηκε και τελικά θανατώνεται από τον στρατηγό Ιουλιανό. Το λείψανό της φυλάσσεται στην εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου της Αμπέλου και η μνήμη της, όπως είπα και αρχικά, εορτάζεται στις 24 Ιουλίου. Είμαι η Βάσο Παπά, θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας, το Cult Mags Video και μην ξεχάσεις να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις προκειμένου να σου έρχεται μήνυμα και να γνωρίζεις πότε θα ανέβει το αμέσως επόμενο βίντεο. Θα είμαστε και πάλι μαζί πολύ πολύ σύντομα.